Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, μπροστά στο μυστήριο της Θεοτόκου, εκείνης που είπε το ναι στην ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, και είναι το μυστήριό της τόσο μοναδικά καινούριο, ώστε ο ήλιος δεν αντίκρισε το όμοιό του. Ουδέν κενών υπό τον ήλιον, λέγει ο Σολομών εις τον Εκκλησιαστή. Κι όμως, λέγουν οι πατέρες, είναι το μοναδικά καινούργιο υπό τον ήλιον. Πώς λοιπόν το μυστήριον της Θεοτόκου να μην είναι βαθύ και ανεξερεύνητο? Έτσι πάντοτε κάθε εγκομιαστής, θέλοντας να την εξυμνήσει, μένει πάντοτε κατάπληκτος μπροστά της. Οι λέξεις και οι πιο ρητορικές δεν επαρκούν να την επενέσουν. Ωστόσο, συνεχίζοντες και εμείς τον εγκομιασμό της υπεραγίας Θεοτόκου με τη βοήθεια των θεολογικοτάτων θέσεων του ακαθίστου ύμνου, λέμε: «Χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε σύ που εγέννησες εκείνον που είναι ο σπορέας της αγνίας». Είναι το δεύτερο ημιστήχιο της τετάρτης, από την τετάρτη στάση του ακαθίστου ύμνου, το δεύτερο ημιστήχιο. Η Θεοτόκος εξυμνείται διότι έτεκε, είπαμε, των Υιών και Λόγων του Θεού, που σαν άνθρωπος εστάθηκε ως πορέας της αγνίας. Και αν ο τόκος της είναι φορέας της αγνότητος, τότε και η Θεοτόκος έχει το ανάλογον εγκόμιον. Δηλαδή είναι και εκείνη η ιδία αγνή. Είναι μέσα ακριβώς εκείνο το χώρο που εξυμνείται, δηλαδή στον χώρο της αγνότητας. Αλλά τι είναι η αγνότης? Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε μία δέσμη αρετών στους Φιλιππισίους και τους γράφει: «Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε, και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών». Μεταξύ αυτών, είδατε που σας διάβασα, αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος και εις την αγνότητα. Όσα, λέει, είναι αγνά πράγματα, σε αυτά να αναφέρεστε, με αυτά να κινείστε, αυτά να πράτετε. Και σχολιάζει ο σχολιαστής: «Ου μόνον το αμόλυντον των πράξεων, αλλά και των ελαττηρίων». Όχι μόνο πρέπει να είναι αμόλυντος οι πράξεις, αλλά και τα ελαττήρια, τα οποία βεβαίως ελαττήρια είναι μέσα μας. Τι με κινεί να κάνω τούτο ή εκείνο, ή κινούμαι για κάτι κακό, αλλά τελικά δεν το πραγματώνω? Δηλαδή, με άλλα λόγια, και στα ελαττήρια επεκτείνεται η αγνότητα. Είναι, νομίζω, πολύ φυσικό και το αντιλαμβάνεστε. Ο Κύριος απεκάλεσε τον Ναθαναήλ άδωλον, όταν πήγε και τον βρήκε ο Φίλιππος. Δηλαδή αγνών. Είναι ο ευθύς άνθρωπος, ο αγνός, ο ευθύς άνθρωπος, που δεν παρεμβάλλει δόλων ή διαστροφήν. Και βέβαια, ο αγνός άνθρωπος είναι ο καλής ποιότητος άνθρωπος. Το υπογραμμίζω αυτό, ο καλής ποιότητος άνθρωπος, διότι το αντίθετο είναι ο χαλασμένος άνθρωπος. Και ξέρετε, να μιλήσω όπως μιλούσε ο πατήρ Παΐσιος ο Μακαριστός,
όπως είπε, τα ούρα δεν γίνονται φερ πυναγίας μας, και ένα ξυνισμένο φαΐ δεν επανέρχεται. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Ο χαλασμένος άνθρωπος δεν διορθώνεται. Άλλο είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος και άλλο είναι ο χαλασμένος άνθρωπος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η αγνότητα έχει ευρύτητα, ευρύτατον φάσμα. Ξεκινά από τα κίνητρα και φτάνει στην ενέργεια. Με τη στενή σημασία αγνώτης, με τη στενή σημασία, πολλά εννοούνται. Είναι η αγνώτης του σώματος από κάθε σαρκικό μολυσμό. Είναι και η αγνώτης του πνεύματος, που συνήθως μολύνεται από την υπερηφάνεια. Γι' αυτό ο Θεός παραγγέλει, είναι στον προφήτη Ισαΐα, το οποίο παίρνει ο Απόστολος Παύλος και το σχολιάζει στη Δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή. Λέει ο Θεός: ενοικήσω εν αυτής, θα κατοικήσω σε αυτούς και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί εσοντέμι λαός. Και συνεχίζει: διό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε, ξεχωριστείτε από αυτούς που λέμε κοσμικούς ανθρώπους. Και ακαθάρτου, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεστε. Τίποτε το ακάθαρτο να μην το εγγίζετε. Καγώ εις δέξομαι ημάς, και εγώ, λέγει, θα σας αποδεχθώ. Και έσομαι ημίν εις πατέρα, και ημίς εσεσθέμι εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και βγάζει τα συμπεράσματά του, όπως σας είπα, ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, και μας λέγει: ταύτας ουν πιας, εκείνες που ήδη είπε ο Ισαΐας και καταγράφει ο Παύλος στην επιστολή του, έχοντες τας επαγγελίας, έχοντες αυτές τις υποσχέσεις του Θεού, ότι θα γίνω, θα έρθω να κατοικήσω μέσα σε εσάς, θα γίνετε λαός δικός μου κλπ. Έχοντες ουν τας επαγγελίας ταύτας αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς, λέει ο Παύλος. Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Βλέπετε, εδώ ομιλεί και δια των μολυσμών της σαρκός, ομιλεί και δια των μολυσμών του πνεύματος. Και μολυσμός της σαρκός είναι τα γνωστά, η γνωστή ανηθικότης, καθεονδήποτε τρόπο. Η γνωστή σαρκική ανηθικότης, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει. Και μάλιστα λέγει ο Παύλος, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η κατάσταση σε εκείνους που ονομάζονται Άγιοι. Δηλαδή, εις τους χριστιανούς. Δεν πρέπει, είναι αδιανόητο σήμερα που βλέπουμε να είναι τόσο διαδεδομένη η ανηθικότητα σε όλο της το φάσμα και σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Καταλαβαίνετε πόσο λίγο χριστιανοί είμαστε. Αλλά είναι και ο μολυσμός του πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος, και είναι ό,τι αφορά στην ψυχή, κυριότατα κορυφαίων, για να μην πολυπράγμανο, είναι η υπερηφάνεια. Με την υπερηφάνεια μολύνεται η ψυχή. Και συνιστά εδώ λοιπόν, βλέπουμε και καταθετικών τρόπων τον αγιασμό σώματος και πνεύματος. Τι λέγει? Επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Να επιτελούμε την αγιότητα, την αγιοσύνη, με φόβο Θεού. Γιατί με φόβο Θεού? Γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουμε. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είμαι ασφαλισμένος. Ποτέ. Όσο κατοικούμε τον κόσμο αυτόν και όσο ο διάβολος μπορεί να δημιουργεί προβλήματα εις τους χριστιανούς, ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μία ασφάλεια. Ούτε η ηλικία μπορεί να σταθεί στοιχείων ασφαλείας. Δεν μπορείς να πεις είμαι 60, 70, 80, 100 χρονών και ότι δεν θα κάνω κάτι που είναι αμαρτία. Έχουμε ακόμη, αγαπητοί,
και την αγνότητα των σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους. Ποιες είναι οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους? Έχουμε αγνότητα? Είμαστε απέναντί τους, στεκόμαστε με δόλον, με πονηρό τρόπο? Ακόμη έχουμε και προπαντός και προπαντός την αγνότητα που αναφέρεται μεταξύ των δύο φίλων, αγοριού κοριτσιού, ανδρός γυναικός. Εδώ είναι κάτι το οποίο, είπα και προηγουμένως, δεν το προσέχουμε. Το θεωρούμε ό,τι φυσικότερο να εκδηλωθούμε με την ανηθικότητα. Διασώζει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης στη δευτέρα του επιστολή στους Κορινθίους κάτι από τα λεγόμενα άγραφα λόγια του Κυρίου. Λόγια του Κυρίου, άγραφα. Αυτά διασώθησαν, θα λέγαμε, προφορικώς, και μας τα διασώζουν οι Αποστολικοί Πατέρες, που ήσαν βέβαια πολύ κοντινά ή οι Απόστολοι ή οι Αποστολικοί Πατέρες, που είναι μαθητές των Αποστόλων. Ακούστε τι γράφει εις την δευτέρα του, σας είπα, επιστολή, εις την 12η παράγραφον. Ερωτηθείς ο Κύριος, πότε ήξει αυτού η βασιλεία, πότε θα έρθει, λέγει, η βασιλεία του? Απήντησε, όταν έστε τα δύο εν, και το έξω ως το έσω, και το άρσεν μετά της θηλίας, ούτε άρσεν ούτε θηλί. Εδώ είναι τρία στοιχεία. Αν τηρηθούν αυτά τα τρία στοιχεία, τότε έρχεται η βασιλεία του Θεού σε έναν άνθρωπο. Εξηγεί, ο ίδιος ο Κύριος το εξηγεί αυτό, δηλαδή ως πορέας της αγνίας, θα λέγαμε, όπως μένουμε στο ημιστήχιον αυτό το καθίστου του ύμνου. Η πρώτη περίπτωση είναι η ειλικρίνεια ανάμεσα εις τους ανθρώπους, ώστε να μην υπάρχει στους ανθρώπους μόνο μία, ώστε να υπάρχει στους ανθρώπους μόνο μία ψυχή. Είναι εκείνο που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, για το Μέγα Βασίλειο. Είμαστε, λέγει, μία ψυχή σε δύο σώματα. Είναι δηλαδή το έσαι σύμφωνος με τον άλλον άνθρωπο. Λογαριάστε αυτό. Λογαριάστε το εις τους συζύγους. Τι υπέροχο πράγμα είναι. Υπέροχο. Μάλιστα έχω στο νου μου να αναφερθώ σε μια προσεχή ομιλία, πάλι στην Παναγία, με το θέμα αυτό, ότι δηλαδή τι ωραίο πράγμα η σοφία του Θεού, ο Θεός Λόγος, οραίζεται, δηλαδή βάζει τα κοσμήματά της η σοφία του Θεού, όταν, τρία πράγματα αναφέρει, ένα θα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή, όταν ομονοούν οι σύζυγοι. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Το αντιλαμβανόμεθα. Λοιπόν, η δευτέρα περίπτωση, για να ξαναγυρίσω, ότι όπως το σώμα φαίνεται, φαίνεται, σας βλέπω και με βλέπετε, αλλά η ψυχή όμως είναι γνωστό ότι δεν φαίνεται, εκτός βέβαια από κάποιες ενεργειές της, κάποιες κινήσεις της. Έτσι δηλαδή, όταν τα μέσα με τα έξω είναι ίδια, δηλαδή όταν οι ενέργειές μου με τα κίνητρά μου ταυτίζονται. Και τέλος, όταν ο χριστιανός, αυτό που μας ενδιαφέρει, βλέπει την χριστιανή όχι σαν γυναίκα αλλά σαν αδελφή, και το αντίστροφο. Εδώ παντρεμένοι άνθρωποι σήμερα κοιτάζει χριστιανή, κοιτάζει ο ένας τον άλλον, ο ένας τη γυναίκα του αλουνού και η γυναίκα του ενός τον άνδρα του αλουνού. Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό και τα διαζύγια, γι' αυτό και η μοιχεία εις το αποκορύφωμά της στην εποχή μας, γι' αυτό και πολλά. Μπορείς να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο πολύ απλά, πολύ απλά. Είσαι παντρεμένος άνθρωπος. Μην βλέπεις, ας πούμε, είσαι μια γυναίκα, μην βλέπεις τον άλλον άνθρωπο, το φίλο σου, το φίλο του ανδρός σου, με άλλα μάτια, πρόσεξέ το, και αντίστροφα.
έρχεται ο φίλος του Ανδρόσου στο σπίτι σου, μη σε βλέπει με άλλα μάτια. Εάν, λέει, πραγματοθούν αυτά τα τρία, να βλέπει κανείς με απλότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, και τους νόμους του γάμου, αν το θέλετε, και τους βιολογικούς νόμους του γάμου, αν θέλετε, τότε ήρθε μέσα στην ψυχή μας η Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτά είναι μέσα στο φάσμα της αγνότητας. Να προχωρήσουμε. Αγνότητας ακόμη είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Και η καθαρότητα της καρδιάς, κατά τον Άγιο Ισαάκ των Σύρων, είναι η αγαπώσα καρδία. Έχει ένα περίφημο κεφάλαιο πάνω στο θέμα αυτό. Η αγνότητα έχει σχέση ακόμη και με τη θεωρία της κτήσεως. Προσέξτε αυτό το σημείο. Πώς βλέπεις την φύση? Και όχι με τη στενή σημασία. Όταν βλέπεις δύο ζώα να συνέρχονται, μπορείς να τα ειδείς με αγνότητα. Κάποτε μπορούμε να πιστεύουμε ότι η φύση, αχ, δεν την έκανε καλά ο Θεός λόγος, κάτι λείπει. Γιατί να υπάρχει η μίξη των φύλων? Αγαπητοί μου, δεν φταίει ο Θεός λόγος. Φταίει ο τρόπος που βλέπουμε εμείς. Είμαστε από μέσα μας βρώμικοι. Είμαστε χαλασμένοι, αν το θέλετε, περισσότερο. Ο Θεός λόγος τα έχει φτιάξει τόσο ωραία, τόσο καλά, τόσο φυσικά. Δεν υπάρχει από τα έργα του Θεού τίποτε που να είναι βδελιρόν. Ναι, ο αγνός άνθρωπος βλέπει τα όντα της δημιουργίας όπως τα έβλεπε ο Θεός λόγος όταν τα δημιουργούσε. Ομιγέννητο, θα πω ένα σχήμα. Ομιγέννητο. Θα ήταν δυνατόν ποτέ ο Θεός λόγος να δημιουργεί τη σχέση των φύλων στα ζώα και να σκανδαλίζεται ο Θεός λόγος? Ομιγέννητο. Άτοπον. Ο αγνός άνθρωπος βλέπει τα πάντα όπως είναι και δεν πονηρεύεται, όπως ο στερούμενος αγνότητος. Την γενετησία μίξη τη βλέπει πολύ απλά, γιατί έχει αγνή καρδιά. Ο γάμος δεν είναι βρώμικος. Το υπεστήριζαν αιρετικοί αυτό. Ο γάμος δεν είναι βρώμικος. Δεν θα μπορούσε η Εκκλησία να ευλογεί μια κατάσταση όπως είναι ο γάμος. Αλίμονο. Δεν είναι βρώμικος, το ξαναλέγω. Είναι βέβαια μερικοί άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, οι οποίοι θεωρούν τα πάντα βρώμικα και λοιπά και λοιπά. Άλλο η εγκράτεια. Το κάθε πράγμα έχει τη θέση του. Αλλά δεν είναι ο γάμος βρώμικος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Διότι πέφτομαι, ξαναλέγω, σε αίρεση. Υπήρξαν πολλές αιρέσεις και ίσως και μια γνώση των αιρέσεων της ιστορίας θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε πολλά σύγχρονα δικά μας καμώματα. Όταν γύρω από αυτήν το γενετήσιο έχει αναπτυχθεί μια φοβερή φιλολογία για να προκαλεί στην αμαρτία. Τι να πω? Οι εικόνες, τηλεόραση, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο, όλα αυτά προκαλούν. Και στο τέλος οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν μια απλότητα καρδιάς και να βλέπουν τα όντα της δημιουργίας με απλό μάτι. Και όλα αυτά γιατί ήλθε ο Υιός της Παρθένου να σπείρει των σπόρων της αγνότητος. Και επειδή ο διάβολος δεν έχει καμία σχέση με την αγνότητα, γι' αυτό, αγαπητοί μου, έρχεται να σπείρει στην φαντασία του ανθρώπου τους γνωστούς ακαθάρτους λογισμούς της βλασφημίας. Πας να προσκυνήσεις την εικόνα της Παναγίας και σου έρχονται λογισμοί βρώμικοι. Αυτοί λέγονται λογισμοί βλασφημίας, που τους αναφέρει και τους περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις τον 23ο του λόγο, στο βιβλίο του Κλίμαξ.
όταν είσαι πονηρός άνθρωπος, οτιδήποτε δεις, τον παπά να δεις, τον Χριστό να δεις, όποιον δεις, αμέσως το μυαλό πηγαίνει στα πονηρά πράγματα. Γιατί? Γιατί σε άλλους τομείς, άλλη ώρα, δεν έχεις προσέξει τα μάτια σου και τη φαντασία σου. Και τώρα μαστίζεσαι από τον, από τους βλασφήμους λογισμούς. Πάντως, αυτός που έχει αγνή καρδιά βλέπει τα πάντα όπως όταν ο Θεός Λόγος, είπαμε προηγουμένως, δημιούργει τα πάντα. Η Θεοτόκος βέβαια είχε σε υψηλότατο βαθμό την αγνότητα, ώστε και αυτοί οι άγγελοι να βλέπουν την αγνότητά της σε δυσθεώρητα ύψη. Και όμως στη γνώση των όντων η Θεοτόκος δεν υπελείπεται. Όταν της ελέγχθη ότι θα φέρει ιόν εις τον κόσμο, εκείνη είπε, πως θα μου γίνει αυτό επί αφού άνδρα ου γινώσχο. Δηλαδή δεν είμαι παντρεμένη. Ήταν 14 χρονών κοπελίτσα η Παναγία μας. Πως λέει θα γεννήσω ιόν τη στιγμή που δεν είμαι παντρεμένη επί άνδρα ου γινώσχο. Και τότε της εξηγεί ο Αρχάγγελος Γαβρίλ το και το και το και το. Άρα λοιπόν η Παρθένος Μαρία εγνώριζε τη διαδικασία του γάμου. Το να γνωρίζει κανείς τη διαδικασία του γάμου, αυτό δεν σημαίνει ότι λιμένεται, καταστρέφει την αγνότητα. Άλλο θέμα, ότι όταν απροσεκτεί ο άνθρωπος, τότε βεβαίως σίγουρα λιμένεται η φαντασία, λιμένεται τα του γάμου. Θα έλεγα ότι η άκτιστος ενέργεια της αρετής της αγνότητος έρχεται από το Θεό, όπως όλες οι άκτιστες ενέργειες. Ο Θεός θέλει την αγάπη για την αγάπη. Και εγώ αν είμαι αγνός άνθρωπος, αποδέχομαι αυτό το οποίο μου στέλνει ο Θεός. Και η πίστη είναι άκτιστος ενέργεια, και η αγάπη, σας είπα, και η ταπείνωση. Όλες οι αρετές υπάρχουν στο Θεό. Τις στέλνει στους ανθρώπους. Και αν οι άνθρωποι είναι άξιοι αποδοχής των ακτίστων ενεργειών του Θεού, κρατούν αυτά. Και τότε εκδηλώνονται, δηλαδή ανταποκρίνονται εις τον Θεό. Όταν μου στείλει Φερυπίν την πίστη, τότε εκδηλώνω εγώ την αρετή της πίστεως εις τον Θεό. Πάντως το θέμα είναι ότι και η αγνότητα το ίδιο από το Θεό έρχεται. Εάν υποτεθεί ότι τα πράγματα είναι όχι καλά, να το ξέρουμε, ο Θεός δεν στέλνει πονηρά πράγματα εις τους ανθρώπους. Μόνο η αμαρτία είναι ρήπαρα. Αγαπητοί, καθώς ακούμε το εγκόμιον της Θεοτόκου, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, αισθανόμεθα την παρόρμηση για την κατάκτηση της αγνότητος. Ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος μας παραγγέλει: εγγύσατε το Θεό και εγγυεί ημίν και θα σας εγγύσει ο Θεός. Καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Ω δίψυχη, καθαρίσατε και αγνίσατε τις καρδιές σας. Και με την κυρία έννοια γράφει ο Παύλος τον Τιμόθεο με την ευρεία έννοια λέει στον Τιμόθεο: σε αυτόν αγνών τήρη. Να φυλάτεις τον εαυτό σου, λέει, αγνών, για την κάθαρση της καρδιάς, να φτάσει ο άνθρωπος στην αγνότητα. Θα χρειαστεί βέβαια αγώνα και άσκηση πολύ, γιατί όπως λέει πάλι η Γραφή, ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι εκ νεότητός του στρέφεται στα πονηρά, και μάλιστα στην εποχή μας. Ο σπορέας της αγνότητος είναι πάντοτε έτοιμος να μας βοηθήσει. Οι πατέρες λέγουν: ασκήσει
καθαρούμενος ο νους, δηλαδή να καθαρίζεται ο νους με την άσκηση, οξυδερκεί προς την αλήθεια, βλέπει με οξυδέρκεια στην πραγματικότητα ή στην αλήθεια. Έτσι πρέπει να έχουμε καθαρό νουν, δηλαδή καθαρά κίνητρα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας γράφει: αγαπητοί, μην τέκνα Θεού εσμέν. Τώρα λέει, είμαστε παιδιά του Θεού, λέει στην πρώτη του επιστολή. Όμοι, συγγνώμη, και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα, και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Είδαμε δε ότι εάν φανερωθεί, τούτο γνωρίζουμε ότι όταν θα φανερωθεί, όμοι αυτό εσώμεθα, θα είμεθα όμοιοι με τον Χριστόν, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και κοιτάξτε τι λέει τώρα ο Απόστολος: και πάσο έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό. Όποιος έχει αυτήν την ελπίδα αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνός εστίν. Αγνίζει τον εαυτόν του, όπως ο Χριστός λέγει, είναι αγνός. Πώς λοιπόν, αγαπητοί, να μην αγκομιάσουμε εκείνη που έφερε τον σπορέα της αγνότητος και να μην της ψάλλομεν «Χαίρε Θεοτόκε Παρθένε» ή τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Αμήν.